Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η κατάθεση του Ανδρέα Μοσκάλη, πρώην Προέδρου της Συνεργατικής Κεντρικής Εταιρείας Συμμετοχών ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε πως ο συνεργατισμός για εκείνον ήταν πάνω από την ίδια του την οικογένεια. Τόνισε κατ' επανάληψη πως κατά την άποψή του η τραπεζικοποίηση του συνεργατισμού ήταν λάθος, καθώς παράτησε τα σταλίες, το μοντέλο του οργανισμού ήταν το καλύτερο. Η αχίλιος πτέρνα του συνεργατισμού, σύμφωνα με τον Ανδρέα Μοσκάλη, ήταν οι επιτροπές, καθώς είχαν υπερβολικές εξουσίες. Πρόσθεσε παράλληλα πως ένα ακόμα λάθος ήταν η ενασχόληση με μεγάλους οργανισμούς. Όσον αφορά την επιλογή του Νικόλα Χατζηγιάννη στη θέση του Γενικού Διευθυντή, ανέφερε πως δεν ήταν προσωπική επιλογή αλλά της Κεντρικής Εταιρείας Συμμετοχών. Μετά από έρευνα, είπε, κατέληξαν πως αυτός ο άνθρωπος έχει την ικανότητα και την προσωπικότητα για Γενικός Διευθυντής. Για τις εποπτικές αρχές, είπε πως έπρεπε να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα και να λάβουν υπόψη ότι έκαναν κούρεμα καταθέσεων στην Κύπρο λίγα χρόνια πριν. Ο συνεργατισμός δεχόταν καθημερινό μπούλινγκ και κάθε Σαββατοκύριακο έλεγαν ότι θα γίνει κούρεμα. Με αυτόν τον τρόπο αφέμαζαν τον συνεργατισμό. Στη δική του κατάθεση, ο Σταύρος Ιακώβου, πρώην ανώτερος διευθυντής του συνεργατισμού, ανέφερε πως η απευθείας ανάθεση της Αλταμίρα έγινε επειδή βρίσκονταν κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη των υποπτών, ενώ όσον αφορά τη λίστα με τις διαγραφές δανείων του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε πως δεν είδε ποτέ τέτοια λίστα. Στο μεταξύ, η επικεφαλής του ενίου εποπτικού μηχανισμού, Ντανιέλ Νουή, φαίνεται να αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα καταθέσει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής. Οι εργασίες θα συνεχιστούν αύριο με τρεις νέες καταθέσεις.